Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, ιατρεύσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών και αφιερωτών, της πάρτης και της δόξαν αναπέμπωμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
από εκεί. Πού να ξέρω εγώ αυτό. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου και πάσης της Εχριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Στην πραγματικότητα της ζωής.
Ακούσαμε μία αναφορά στον Ιερό Ινωδό για τα πρόσωπα του Αδάμ και της Εύας, τον πρωτόκλαστο άνθρωπο, εκείνον ο οποίος δυστυχώς απομακρύνθηκε από την κοινωνία της αγάπης του με τον Θεό, ξελανηθείς από τον διάβολο, εκείνον που έχασε αυτή την οικειότητα και τη σχέση του με τον Θεό εξαιτίας της απομακρύνσεώς του από Αυτόν που είναι η μοναδική πηγή της ζωής του ανθρώπου και που σήμερα, όπως λέει ο Ιερός Συνοδός, ο Αδάμ και η Εύα χαίρονται, λύεται η κατάρα της Εύας και ο Αδάμ επανορθώνεται. Με ποιον τρόπο? Μέσα από δύο άλλα πρόσωπα. Αυτά που πολύ όμορφα στην παράδοση της Εκκλησίας μας ονομάζονται νέος Αδάμ και νέα Εύα. Εύα σημαίνει ζωή. Η νέα Εύα, η νέα ζωή, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί? Γιατί εξ αυτής, όπως πάλι στο δοξαστικό τροπάριο ακούσαμε, εγεννήθη ο Χριστός που είναι ο σωτήρας μας. Αυτό σημαίνει την ημέρα της ερωτής του Ευαγγελισμού. Έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και δίνει το μήνυμα στην υπεραγία Θεοτόκο ότι πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Εκείνη μένει εκστατική μπροστά σε αυτήν την είδηση. Και μάλιστα θα ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ιερό Ευαγγέλιο να ερωτά τον Αρχάγγελο, τον απεσταλμένο, όπως αλλού αναφέρεται στην Ιερά Οικολογία. Πώς έστενε τούτο, πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μένα, αφού εγώ δεν έχω καμία σαρκική συνάφεια με άνδρα. Είμαι παρθένος. Πώς έστενε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, και λαμβάνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, αυτό που πολλές φορές ακούσαμε και κατά τη διάρκεια της Ιεράς Συνολογίας στην Αποψινή Ιερά Ακολουθία. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται έπισε και δύναμη υψής του επισκιάσεις. Και ερμηνεύοντας, λέει ο Ιερός Συνοδός, ότι αυτό το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό, διότι όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Εκεί που ο Θεός θέλει, ακόμη και οι τάξεις της φύσεως νικέται, υπερβαίνονται τα φυσικά πράγματα, χάρη σε αυτήν την παρουσία του Θεού, την παρουσία του Δημιουργού του κόσμου παντός. Αυτή η νέα Εύα, λοιπόν, μας φέρνει τον νέο Αδάμ, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο νέος άνθρωπος. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι μαζί με τον Χριστό έρχεται μία νέα πραγματικότητα, στην οποία καλούμαστε και εμείς όλοι να γίνουμε μέτοχοι. Ήτης εν Χριστώ, λέει ο Παύλος, και μη κτίσεις σε αυτήν την καινούργια κτίση, την καινούργια πραγματικότητα του νέου Αδάμ, του Χριστού, είναι που μας καλεί δια της υπεραγίας Θεοτόκου να γίνουμε μέτοχοι ο ίδιος ο Θεός. Στο Βαψάλου Μέντρος, θα μας πει ο Ιερός Συνοδός ότι σήμερα πραγματώνεται το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Να γιατί σήμερα η σωτηρία έρχεται πιο κοντά σε μας. Και εμείς όλοι, ως μέλη της Εκκλησίας, καλούμαστε να πιστέψουμε σε αυτήν την σωτηρία. Δηλαδή, να σταματήσουμε να απελπιζόμαστε. Να εναποθέσουμε την ελπίδα της ζωής μας στον Χριστό, γιατί ο Χριστός άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή μας. Μας έκανε μέτοχους σε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα της σωτηρίας στο δικό του το όνομα και χάρη στη δική μας την πίστη για εκείνον, μας έδωσε την δυνατότητα ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μακάρι να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα σωτηριώδη μηνύματα που η παρουσία του Χριστού δια της υπεραγίας Θεοτόκου μας προσφέρει και μακάρι, αδελφοί μου ευλογημένοι, να αγωνιζόμαστε όλοι μας ώστε να παραμένουμε σε κοινωνία και σε ενότητα
με την Αγία μας Εκκλησία που είναι ο ασφαλής δρόμος της σωτηρίας μας. Αυτή είναι και η ευχή του Παναγιωτάτου Προκατόχου μου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου προς όλους σας. Αυτή είναι και η δική μου ταπεινή ευχή και παρακαλώ όλοι μας να ευχόμαστε υπέρ εαυτών και αλλήλων για τη ζωή και τη σωτηρία μας. Αμήν. Άγιε ευλογημένα στους Αγίους Πατέρες, ιδιαίτερα στους εφημερίους αυτής της ενορίας, τον πατέρα Βαφέη και τον πατέρα Γρηγόριο και όλους τους συνεργάτες, τους ανέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους υπευθύνους του Φιλοκτόπου και όλους τους άλλους συνεργάτες και τις συνεργάτες της ενορίας και σε όλους σας, ιδιαίτερα χρόνια πολλά, σε όσες και όσους εορτάζουν, φέρονται στο όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου και του Ευαγγελισμού της. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει και να σας δίνει όλα τα καλά. Όσο εκπαλίσσατε Παναγιώτατε, η Παναγία μας να σας σκεπάζει και να σας δυναμώνει. Να είστε πάντα καλά.